Είναι μαζεμένα πάρα πολλά παιδιά. Θα μπορούσα να είναι και περισσότερο. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο, εδώ τα 3-4 τελευταία χρόνια. Και έχει μια δυναμική. Γενικά το ποδήλατο έχει μια δυναμική στο νησί. Είναι το νησί του ποδήλατο. Καλό είναι να το συνεχίσουμε. Σε ευχαριστούμε και καλή συνέχεια. Πάμε εδώ στα παιδιά. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Σήμερα ήρθαμε να υποστηρίξουμε εδώ πέρα τις ικανότητες και τις δεξιότητες των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Καλημέρα. Εμείς στη Δημοτική Αρχή είμαστε και θα είμαστε δίπλα στα άτομα με ειδικές ανάγκες αλλά και στις οικογένειές τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλα τα σχολεία τα οποία συμμετέχουν σήμερα στην ποδηλατοδρομία. Είναι πολύ σημαντικό να είναι δίπλα στα συγκεκριμένα παιδιά. Ξέρετε το γεγονός ότι η ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία μας αφορά όλους και είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ευχαριστούμε επίσης τον κύριο Πολίτη, ο οποίος μας έδωσε τα φρούτα για να δώσουμε και το μήνυμα για την υγιεινή διατροφή, καθώς επίσης και για τα ποδήλατα τον κύριο Σερμικό. Όχι, τον κύριο Μπίλη, συγγνώμη. Λοιπόν, σήμερα θα γίνει μότο το όλοι ίσοι και όλοι διαφορετικοί, όχι μόνο σήμερα, αλλά και κάθε μέρα πρέπει να το σκεφτόμαστε αυτό. Λοιπόν, συγχαρητήρια σε όλους και να περάσετε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ο διευθυντής του Ιθεραπνέα. Παιδιά, καλημέρα. Μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα γέμισε η κεντρική πλατεία του νησιού μας με παιδικές φωνές, ποδήλατα, εκκόσμηση του ποδηλάτου, το αποδεικνύει εμπράκτος, όχι μόνο σήμερα, κάθε μέρα. Η κοινωνία της ΣΚΟ είναι πάντα δίπλα στο Σβουρένιο. Το Σβουρένιο τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει πρωτοπόρα προγράμματα ειδικής αγωγής, διαπρέπει στον ειδικό αθλητισμό της χώρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ την αντιδήμαρχο κυρία Βλάχου, τον πρόεδρο της ΚΕΚΠΑΠΙΑΣ, κυρία Τελή, τον κύριο Ζαχαρό, πρόεδρο της ΔΕΙΑ. Ευχαριστώ όλους εσάς, ευχαριστώ παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ τους διευθυντές των σχολείων. Ο σεβασμός προς τους ανθρώπους με ιδιαιτερότητα περνάει μέσα από τα σχολεία, οπότε οι δάσκαλοι μας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό. Και εμείς, σαν επόμενο στόχο της συνεκπαίδευσης, προχωρούμε με άλλα ακόμα περισσότερα προγράμματα. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλή ποδηλατοδρομία από μένα. Θα παρακαλέσω τον κύριο Ζαχαρό, πρόεδρο της ΔΕΙΑΣΚΟ, να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Μόνο μπορώ να πω εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα αυτά τα παιδιά που συμμετέχουν. Να είστε όλοι καλά. Παρακαλώ την αντιδήμαρχο αθλητισμού και πολιτισμού, την κυρία Σέλη Βλάχου, να απευθύνει ένα χαιρετισμό στη σημερινή εκδήλωση. Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε για την πολύ δυναμική παρουσία σας εδώ, σε αυτό το μεγάλο αθλητικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό γεγονός. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που ο ΔΟΠΑΒΣ συνεργάζεται με το ΚΔΑΠΜΕΑ, με το ειδικό σχολείο, με την Πρόνοια. Ο πολιτισμός λοιπόν, τα πολιτιστικά χειμερινά υποκράτεια είναι ξεχωριστά γιατί περνάνε και κοινωνικά μηνύματα. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό το υποστηρίζουν και οι δύο διοικήσεις των οργανισμών που συνεργάζονται σήμερα. Είναι εδώ όλα τα στελέχη μας, είναι εδώ τα σχολεία μας, είναι εδώ όλη η κοινωνία του νησιού. Και αυτό, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι δεδομένο παντού σε όλες τις κοινωνίες. Αυτό το άνοιγμα, αυτή η εξωστρέφεια, αυτή η ομαλή ένταξη και κοινωνικοποίηση των παιδιών με αναπηρία εδώ στο νησί μας είναι μια κατάκτηση που έχει κατακτηθεί με αγώνες, με διεκδικήσεις. Σπάμε τείχους αυτή τη στιγμή, σπάμε ταμπού, σπάμε πράγματα τα οποία άλλες κοινωνίες δεν τολμάνε καν να τα συζητήσουμε. Και εμείς είμαστε εδώ γιατί τα παιδιά μας και εκπαιδεύονται και αθλούνται και κοινωνικοποιούνται. Με μεγάλη χαρά λοιπόν βρισκόμαστε εδώ για να ενθαρρύνουμε αυτές τις ενέργειες και να πούμε ότι εκτός από τις εκδηλώσεις ο Δήμος μας φυσικά και θα προσπαθήσει να ενισχύσει και τις υποδομές γιατί θέλουμε η πόλη μας, το νησί μας να είναι πιο φιλικό, πιο ανθρώπινο σε όλους. Σε όλους τους ανθρώπους με ιδιαιτερότητες και μη, με αναπηρίες και μη. Θέλουμε λοιπόν το νησί του ποδηλάτου, όπως είπε και ο Κώστας, να είναι προσβάσιμο σε όλους. Καλή επιτυχία σε όλους και να βάλετε το ποδήλατο στη ζωή σας καθημερινά.
Θα παρακαλέσω όλα τα παιδιά των δημοτικών ανά αριθμητικό νούμερο του σχολείου να τοποθετηθεί από τα αριστερά προς τα δύο από την αγορά προς εμάς. Τόσο άπλητος ήλιος ανταποδίδει στο νόημα και το μήνυμα της ημέρας. Στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι σε αυτά τα νέα παιδιά που βρίσκονται εδώ δίπλα μας. Στεκόμαστε με σεβασμό σε όλους τους ανθρώπους με ειδικές ικανότητες που δίνουμε αξιοπρέπεια τη μάχη δίπλα μας. Χαίρομαι γιατί κοντά μας είναι και τα δημοτικά σχολεία, είναι η νέα γενιά και αυτό το μήνυμα πρωτίστως πρέπει να περνάει στα νέα παιδιά. Να είστε καλά και καλή επιτυχία σε αυτό το πολυλατικό γύρο. Γεια σας. Και τώρα δίνω στην κυρία Τελή Διονυσία, πρόεδρο της Κρυπτοπιάς, το μικρόφωνο για να κάνει την έναρξη. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλους. Κηρύσουμε την έναρξη της προδρομίας. Πάμε! Δεν το ξεχνάμε, παιδιά. Κάνουμε μία βέλτα. Καλημέρα σας. Πέρατε, παιδιά, να πάρετε Το μήνυμα της σημερινής ημέρας, αν είδατε και την αφίσα, είναι όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί. Λοιπόν, σήμερα είναι μια γιορτή, είναι όντως, ήρθαμε εδώ πέρα για να υποστηρίξουμε την διαφορετικότητα και τις ιδιαιτερότητες και τις ικανότητες των συγκεκριμένων ατόμων. Θεωρούμε ότι τα συγκεκριμένα παιδιά πρέπει να ενταχθούν στην κοινωνία και η ένταξή τους μας αφορά όλους και είναι πάρα πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο θέμα. Εγώ σήμερα θέλω να ευχαριστήσω όλα τα σχολεία και όλους τους μαθητές που πήραν μέρος στη συγκεκριμένη ποδηλατοδρομία και γίναν ένα με τα συγκεκριμένα παιδιά. Αυτό πρέπει να μας μείνει, ότι τα συγκεκριμένα παιδιά είναι μέρος της κοινωνίας μας. Και παλιοί αθλητές, δεν είναι παρήγορα. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, ας γίνει μότο το ότι όλοι είσαι όλοι διαφορετικοί, όχι μόνο σήμερα, αλλά κάθε μέρα. Και όσον αφορά για τα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε, όσον αφορά για το ΚΔΑΠ, τα οποία τα είπαμε και σε προηγούμενη συνέντευξη, το βλέπουμε το θέμα. Σήμερα όμως ήρθαμε να γιορτάσουμε και θέλω να μείνει αυτό. Μα να πούμε μόνο αυτό σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και του χρόνου. Ευχαριστούμε την κυρία Τελή για την παρουσία σας. Εμείς σας ευχαριστούμε για όλα, κυρία Τελή. Γεια σας. Ευχαριστούμε, παιδιά, ευχαριστούμε, αγαπητοί εκπαιδευτικοί. Συνεχίστε αυτό το πολύ σπουδαίο εκπαιδευτικό έργο που πραγματοποιείτε εδώ και πολλά, πολλά, πολλά χρόνια. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.